μαθητές σήμερα κάνουμε ένα διαφορετικό μάθημα μαζί με τους απεργούς, τους καθηγητές μας, μαζί με τους απεργούς εργάτες στο λιμάνι του Πειραιά, στα καράβια. Οι μαθητές από την πρώτη μέρα του σχολείου συζητάμε, προβληματιζόμαστε, θυμώνουμε με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα σχολεία μας. Καθώς την ώρα που το Υπουργείο Παιδείας φωνάζει για τα κινητά και μας ζητά να τα βάλουμε στην τσάντα, την ίδια ώρα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, ώστε το σχολείο να γίνεται όλο και χειρότερο. Γίνεται όλο και χειρότερο γιατί μέσα φθινοπόρου και έχουμε κενά σε καθηγητές και σε τα μαθήματα της κατεύθυνσης. Γιατί έχουμε συγχωνεύσεις τμήματων, κάπου έχουν δημιουργηθεί έως και τριαντάρια τμήματα. Το σχολείο μας είναι ένα ατελείωτο κέντρο εξετάσεων και παπαγαλίας. Αλλά για όλα αυτά η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να είμαστε εμείς η φωνή μας στα προβλήματα στα σχολεία να ακουστούν. Γίνεται όλο και χειρότερο γιατί η κυβέρνηση μας αντιμετωπίζει λες και είμαστε εγκληματίες. Μετατρέπει τα σχολεία σε αναμορφωτήρια με άδικες ποινές, αποβολές, ένα κλίμα τρομοκρατίας και πειθάρχησης που κάνουν το σχολείο ακόμα πιο αποθητικό και ανταγωνιστικό. Όμως οι μαθητές δεν είμαστε εγκληματίες. Μας νοιάζει σε τι σχολείο πάμε, έχουμε όνειρα και θέλω για το μέλλον μας. Ξέρουμε να αγωνιζόμαστε συλλογικά γι' αυτό. Ξέρουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη, να είμαστε με το δίκιο, την αλήθεια, έχουμε αξίες και ιδανικά. Αγωνιζόμαστε γιατί αποδείχθηκε πως μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να κερδίσουμε τα δικαιώματά μας. Καλούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο να απολογηθούν για τα χάλια που έχουν κάνει τα σχολεία μας και αντί να ακούσουν τα αιτήματά μας, το μόνο που κάνουν είναι να μας απειλούν με αποβολές και ποινές, να μας ζητάμε να μείνουμε ακούνητοι και αμίλητοι. Δεν τους κάνουμε τη χάρη. Κάτω το μπούλινγκ του Υπουργείου στους μαθητές. Σε όλη τη χώρα βγήκαμε στους δρόμους, κινητοποιηθήκαμε μαζί με τους γονείς, τους καθηγητές μας και κατακτήσαμε δεκάδες σχολεία το αυτονόητο. Να μην καταργηθούν τμήματα κατευθύνσεων γενικών λυκείων. Να λειτουργήσουν δεκάδες ιδιότητες των ΠΑΛ. Να μην συγχωνευτούν τμήματα με 28 συμμαθητές. Να πάρθουν πίσω άδικες αποβολές. Στον Πειραιά με τον αγώνα μας καταφέραμε να μην συγχωνευτούν δεκάδες τμήματα. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Μας αξίζει ένα καλύτερο σχολείο με καθηγητές στις θέσεις τους από την πρώτη μέρα. Σύγχρονα κτίρια και υποδομές. Δημιουργικό μάθημα και δραστηριότητες. Μόρφωση και προοπτική για όλους και όχι μόνο για όσους αντέχουν οικονομικά οι οικογένειές τους. Είμαστε στον δρόμο γιατί οι μαθητές είμαστε και εμείς μέρος όλων όσων στριμώχνουν την κυβέρνηση και αγωνίζονται. Όπως τους στρίμωξαν οι λιμενεργάτες και δεν άφησαν κοντέινερ με σφαίρες να πάει για να βοηθήσει το δολοφόνο κράτος του Ισραήλ στο έγκριμα εις βάρος του πανεπιστημιακού λαού. Στέλνουμε το πιο δυνατό αντιπολεμικό μήνυμα. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης. Δείχνουμε στην κυβέρνηση πως δεν έχει τη σύγχρονη γνώμη μας για όσα βλέπει τη χώρα μας. Να ξοδεύει δισεκατομμύρια για τους πολέμους. Είμαστε δίπλα στους εργαζόμους και τα σωματεία τους που μας κάνετε περήφανους γιατί κάθε μέρα παλεύετε για την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς για να μπορούν οι γονείς μας να γυρνάνε κάθε μέρα στο σπίτι με ασφάλεια. Που τα βάζετε με όλους αυτούς που θένε με το λεφτά στο σπίτι τελειώνουν στα μισά του μήνα. Που δεν το βάζετε κάτω, δείχνετε το δρόμο σε όλους τους εργαζομένους και σε εμάς τους μαθητές. Σήμερα το κάνουμε το μάθημα εδώ μαζί σας. Καλούς αγώνες.